Είναι ο κύριος Μιγκέλ Κορέα για μία φορά ακόμη να μας βοηθήσει, ο συνάδελφος θα μας βοηθήσει να γίνουμε σοφότεροι, να γνωρίζουμε περισσότερα και για τον Αντρέα Ρικάρντο που έρχεται για τον ΠΑΟΚ, αλλά και για τον Καμάτσο, και θέλω να ξεκινήσουμε από τον Καμάτσο. Μιγκέλ, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, τι εστί Καμάτσο, τι είναι αυτός ο παίκτης που έχει ένα βιογραφικό πολύ δυνατό, έτσι, τι παίκτης είναι αυτός και πώς είναι, τι γνωρίζεις για την υπόθεση αυτή, τον παίκτη που ενδιαφέρει τον Άρη? Ναι, το ξέρουμε, θα πάει δανεικό στο Sporting, θα του δώσει δανεικό στον Άρη ένα χρόνο, είναι πολύ καλός παίκτης, είναι γρήγορος, αυτός έχει, είναι μικρός αλλά έχει εμπειρία γιατί έπαιξε στη Λιβερπούλ με τον Γιούργεν Κλοπ. Τότε πιστεύω αν θα πάει στον Άρη θα είναι σίγουρα πολύ καλή μεταγραφή. Μπορείς να μας πεις, αυτό είναι 22 χρόνων, έτσι, αυτός τι ταξίδι έχει κάνει, δηλαδή τι μεταγραφές έχει κάνει, πού ανήκει και πώς βρέθηκε στη Λίβερπουλ και πώς είναι στη Sporting τώρα? Ο Sporting του έχει δίνει δανεικό, αλλά όπως αυτό σε όλες τις ομάδες που έχει περάσει έχει κάνει καλή δουλειά. Αυτός δεν παίζει μόνο στην δεξιά. Αυτός κανονικά είναι επιθετικός και βάζει πολλά γκολ. Είναι πολύ καλός παίκτης. Δεν φοβάται το ένα προ ένα και όπως σου λέω, αν θα πάει στον Άρη σίγουρα θα κάνει καλή δουλειά και θα βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα. Στη Λίβερπουλ πώς είχε βρεθεί, Μιγκέλ, ο Καμάτσο? Όπως λέτε, δεν είναι εύκολο να παίξει στη Λίβερπουλ, όπως ξέρεις, αλλά το Γιούργεν Κλοπ, αυτός λέει ότι ο Γιούργεν Κλοπ είναι σαν το πατέρα του στο ποδόσφαιρο, γιατί μεγαλώσει πολύ με το Γιούργεν Κλοπ και ναι. Αυτός όταν μπήκε στην ομάδα πήγε πάντα πολύ καλά. Είναι, όπως σου λέω, είναι γρήγορος παίκτης. Είναι τεχνικός, κάνει καλές παλιές και σκοράρει πρώτα απ' όλα, είναι επιθετικός που βάλει γκολ. Τότε, όπως σου λέω, σίγουρα θα είναι πολύ καλή μεταγραφή τον Άρη. Θα είναι πολύ καλή μεταγραφή, μπορεί να παίξει σίγουρα. Και τις δύο πλευρές, είπες στα Μιγκέλ, και τις δύο πλευρές. Ναι, αυτός παίζει περισσότερο από τη δεξιά αλλά και από τη αριστερά και όπως σου λέω και μπορεί να παίξει μπροστά γιατί αυτός κανονικά είναι επιθετικός. Τότε μπορεί να παίξει ή αριστερά ή στη μέση και δεξιά. Τις τελευταίες ώρες αναφέρεται και ένα ενδιαφέρον από την Μπέρνλι για τον παίκτη, ότι έχει μπει σφήνα, λέει η Μπέρνλι βλέπεις να χαλάει. Αυτή τι λένε τουλάχιστον εκεί στην Πορτογαλία? Να χαλάει και να δημιουργεί προβλήματα, μάλλον. Όχι, να χαλάει, να δημιουργεί πρόβλημα. Όχι, δεν το πιστεύω. Σίγουρα θα πάει στον Άρη, σίγουρα. Σίγουρα, Και λες ότι είναι μια πολύ καλή μεταγραφή. Το ποδόσφαιρο δεν ξέρει. Το ποδόσφαιρο δεν μπορεί. Ούτε είναι αλήθεια σήμερα, μπορεί να είναι αλήθεια αύριο, αλλά. Έτσι. Όσο τα πράγματα πάνε τώρα, πιστεύω ότι θα πάει σήμερα. Έτσι είναι, όπως το λες. Λοιπόν, κρατάω αυτό που είπες, τα πολύ καλά λόγια που έχεις πει για την ποιότητα του παίχτη, για την αξία του παίχτη. Έτσι, ότι είναι πολύ καλή μεταγραφή για τον Άρη και είναι και πολύ γρήγορος. Να τον δούμε κιόλας στον αγωνιστικό χώρο, να τον θαυμάσουμε από κοντά. Όπως λες, είναι πολύ καλή περίπτωση. Τώρα, για τον Αντρέ Ρικάρντο που είχαμε μιλήσει και πριν από αρκετό διάστημα, αυτός έρχεται για τον ΠΑΟΚ. Να θυμηθούμε λίγο τι παίχτης είναι ο Αντρέ Ρικάρντο. Αυτός δεν έχει παίξει ακόμα πολλές φορές σαν βασικό στην πρώτη ομάδα από το Φαμαλικάο, αλλά από ξέρω είναι από τους μικρούς όταν αποβληθήκε. Ο Ζωσέ Βούτο τότε το γνωρίζει πολύ καλά. Γι' αυτό μάλλον το πήρε για ΠΑΟΚ να βοηθήσει η ομάδα. Και αυτός ήταν ένα από τους καλύτερους παίκτες από τους μικρούς τώρα από το Φαμαλικάο από τους 23. Ο Φαμαλικάο έκανε πολύ καλό πρωτάθλημα και αυτός ήταν ένα από τους πιο σημαντικούς παίκτες και γι' αυτό έπαιξε 4 παιχνίδια πιστεύω στην πρώτη ομάδα Φαμαλικάο. Και αυτός μπορεί πιστεύω να βοηθήσει το. Τι παίκτης είναι, Μιγκέλ, αυτός? Τι παίκτης είναι, τι θα δούμε δηλαδή? Πού θα τον δούμε στην ενδεκάδα και τι πράγματα θα δούμε από τον Αντρέ Ρικάρντο? Και αυτός είναι τεχνικός παίκτης και αυτός πιστεύω παίζει στην Extreme.
Όπως σου λέω, είναι μικρό, σίγουρα θα πάει, αν θα πάει στο ΠΑΟΚ θα μεγαλώσει σαν παίκτης, θα είναι καλός για αυτός γιατί να παίξει συνέχεια, γιατί στο Φαμαλικάο δεν έχει πολλά λεπτά, πρέπει να παίξει συνέχεια να κάνει το καλύτερο για την ομάδα. Ναι, αν δεν έχει πολλά λεπτά εκεί, γιατί? Στην πρώτη κατηγορία, γιατί όπως λέω, αυτός ήταν μικρός, αλλά πήγε πολύ καλά στο δικό του πρωτάθλημα από τους μικρούς. Και όπως σου λέω, ο Ζεβότου σίγουρα το γνωρίζει καλά από παλιά, όταν ήταν μικρός και στην Μεφίκια, και μέχρι από τότε λένε ότι μπορεί να πάει μακριά στο ποδόσφαιρο, αλλά είναι ακόμα μικρός, θα δούμε τι θα γίνει ακριβώς. Ναι. Τώρα, μια και αναφέραμε αρκετά τον. Κάποιο άλλο παίκτη δεν είναι που δεν τον ξέρουμε εμεί στην Ελλάδα, έτσι? Να έχει διαφερθεί κάποια ομάδα και να τον γνωρίζετε εσεί εκεί και να μην έφτασε σε εμά ακόμα. Δεν γνωρίζει κάτι παραπάνω, κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό? Όχι, όχι. Σίγουρα θα πάνε κάποιου παίκτε από Πορτογαλία εκεί, γιατί όπω ξέρει, τα τελευταία χρόνια παίξουμε συνέχεια Πορτογάλους εκεί. Θα δούμε αν θα πάνε Άρης, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, σίγουρα θα πάντως πάνε. Πάντως είναι μια αγορά που ενδιαφέρει πάρα πολύ την Ελλάδα. Δηλαδή ασχολούνται οι ελληνικές ομάδες πάρα πολύ με τους παίκτες εκεί στη Βουλγαρία, στην Πορτογαλία. Ναι, και εδώ έχει κάποιους Έλληνες, όπως ξέρεις. Ο Βεφίκα έχει το Οδυσσέη στο Βλακοδί μας. Όπως λέω, αυτό σίγουρα θα συνεχίζει στην αυτός η σεζόν. Και έχουμε ακόμα χρόνο να τελειώσουμε τις μεταγραφές και μέχρι τέλος του Αυγούστου θα έχουμε κάποιο καινούριο παίκτης να μιλάμε. Ναι. Ξέρεις τι θέλω, κλείνοντας, αν και το έχουμε συζητήσει όταν έγινε γνωστό, έχει πολύ καιρό, για τον Μπότο, τι γράφουνε τι λέτε εκεί στην Πορτογαλία για τη μέχρι τώρα παρουσία του στον ΠΑΟΚ? Εντάξει, δεν γράφουμε πολλά πράγματα. Τώρα δουλεύει στην ΠΑΟΚ, αλλά ξέρουμε ότι είναι πολύ καλό άνθρωπο και γνωρίζει πάρα καλά το ποδόσφαιρο στην Ευρώπη. Τότε πιστεύω ότι σίγουρα θα πάρει τους καλύτερους παίκτες για το ΠΑΟΚ. Αυτός τώρα γνωρίζει καλύτερα το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ξέρει ακριβώς, θα μιλήσει σίγουρα με τον Γασβάν Λοσίσκου τι ο παίκτης, ο ΠΑΟΚ θέλει ακριβώς, και σίγουρα θα κάνει την καλύτερη για το ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Ωραία. Μικέλ, σε ευχαριστούμε για μία ακόμη φορά. Μας βοήθησες πάρα πολύ να καταλάβουμε τι θα δούμε από τους συγκεκριμένους παίκτες, και μακάρι να ολοκληρωθούν και οι κινήσεις και να γίνουν και άλλες κινήσεις από την Πορτογαλία, γιατί είναι πολύ καλή αγορά όπως φαίνεται. Ευχαριστούμε πολύ, Μικέλ. Και εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά.